Θα ανοίξουμε στις 14 Μαΐου και θα ανοίξουμε με ασφάλεια, δήλωσε κατηγορηματικά στη Βουλή ο Χάρης Θεοχάρης. Ο Υπουργός Τουρισμού ξεκαθάρισε πως όλη η χώρα είναι ασφαλής και δεν υπάρχουν COVID-free προορισμοί. Και με τις προϋποθέσεις πριν έρθουν, είτε εμβολιασμού είτε αρνητικού τεστ, και με το δειγματοληπτικό έλεγχο με το σύστημα ΕΒΑ, το οποίο ήταν άκρως επιτυχημένο και το οποίο, για το οποίο έχουμε κερδίσει την αναγνώριση τη διεθνή, ώστε να πιάνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα σύνορα θετικοί. Με τα ξενοδοχεία απομόνωσης. Ο Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε πως οι Έλληνες πολίτες και οι τουρίστες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν διακρίσεις. Ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες, ισχύει και θα ισχύει και για τους τουρίστες. Ακούω μια ολόκληρη παραφιλολογία ότι οι τουρίστες κυκλοφορούν ενώ οι Έλληνες πολίτες δεν κυκλοφορούν. Είναι ψευδέστατο. Ξενοδόχοι και τουριστικοί πράκτορες δίνουν έναν αγώνα δρόμου για να προετοιμαστούν να υποδεχτούν τους τουρίστες. Με αισιοδοξία υπολογίζουν φέτος τα έσοδα από τον τουρισμό να φτάσουν το 55% των αντίστοιχων του 2019, που ήταν χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρα τι διαχείριση εμβολέων θα υπάρχει από τη μεριά της πολιτείας για να μπορέσει αυτό να προτεραιοποιηθεί. Αναμένουμε, φυσικά και το χρειαζόμαστε, έστω και μέχρι το τέλος Μαΐου. Όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Τουρισμού, φέτος θα ανοίξουν όλα τα χερσαία σύνορα για να υποδεχτούν τους τουρίστες από τα Βαλκάνια.